Ναι, βέβαια έχει δύο όψεις. Ναι. Στην Ισπανία ο πληθωρισμός κατέβηκε στο 3,1. Είναι οι εναρμονισμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση τιμές καταναλωτή. Πήγε στο 3,1 από το 6 του Φεβρουαρίου. Μιλάμε για τα στοιχεία του Μαρτίου. Όμως ο δομικός πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός. Είναι στο 7,5 από το 7,6. Και ακριβώς την ίδια εικόνα βλέπουμε και στη Γερμανία. Τώρα, λίγο πριν ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία για τη Γερμανία, που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός πήγε στο 7,8 από το 9,3. Σημαντική πτώση. Σημαντική πτώση, ναι. Αλλά ο δομικός πληθωρισμός, για τον οποίο δεν δίνει αναλυτικά στοιχεία η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, σύμφωνα με το Bloomberg Economics, πήγε στο 5,5 από το 5,4%. Και αύριο περιμένουμε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη για το μήνα Μάρτιο από τη Eurostat και αυτή ακριβώς την εικόνα αναμένεται να δούμε και στην Ευρωζώνη. Δηλαδή ο πληθωρισμός, οι τιμές καταναλωτή θα δούμε ότι μειώνονται ενδεχομένως με βάση τις προβλέψεις που σας λέω στο 7,1 από το 8,5 του Φεβρουαρίου, όμως ο δομικός πληθωρισμός θα μείνει υψηλός, θα είναι νέο ιστορικό υψηλό, στο 5,7 από το 5,6. Και αυτό βέβαια επαναφέρει την προσοχή στον πληθωρισμό, όλη την προσοχή στον πληθωρισμό και στο πώς θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επόμενο διάστημα. Διότι καταλαβαίνουμε ότι τροφοδοτεί τα σενάρια για περισσότερες επιτοκιακές αυξήσεις. Και είχαμε χθες και τον Φίλιπ Λέιν, τον επικεφαλής οικονομολόγο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είπε ότι εάν υποχωρήσουν οι ανησυχίες για την τραπεζική αναστάτωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε περισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων. Και δυστυχώς τα στοιχεία αυτά, τα υψηλά για τον δομικό πληθωρισμό, κλείνουν προς αυτή την. Τροχιοδεικτικά, τα στοιχεία αυτά είναι προφανές ότι είναι τροχιοδεικτικά σε μια. Ακόμη αύξηση των βασικών επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.